Γιατί η ζωή είναι όμορφη. 12 πολιτιστικοί σύλλογοι και 250 χορευτές συναντήθηκαν στη Νέα Ζύγνη και συμμετείχαν στην τρίτη χορευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Στην εκδήλωση, όλοι όσοι παρευρέθησαν απόλαυσαν τις χορευτικές επιδείξεις των συλλόγων και μέσω της μουσικής και του χορού ταξίδεψαν σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η τρίτη χορευτική συνάντηση χορευτικών συγκροτημάτων από τη Βόρεια Ελλάδα στο Δήμο Νέας Ζύχνης. Μέσα από τη συνάντηση αυτή οι σύλλογοι αντάλλαξαν ιδέες, ήθη και έθιμα, ενώ γνωρίστηκαν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους. Η απόψινή βραδιά είχε μια μεγάλη παρουσία 12 χορευτικών συγκροτημάτων από πολιτιστικούς συλλόγους όλης της Βόρειας Ελλάδας, η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή. Πιστεύω να διασκεδάσαμε τον κόσμο. Εκτός από εδώ, από τη Ζύγνη, κάναμε και 6 μέρες εκδηλώσεις στην Αλιστράτη, οι οποίες είχαν μεγάλη συμμετοχή και πιστεύουμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και καλύτερα. Είναι η τρίτη χορευτική συνάντηση που γίνεται από χορευτικά πολιτιστικών συλλόγων όλης της Βόρειου Ελλάδος. Είναι μια εκδήλωση που πραγματικά βλέπετε κι εσείς ότι η οργάνωση, τα χορευτικά όλα αυτά θέλουν κόπο, αλλά με τη βοήθεια των εθελοντών του συλλόγου, η επιχείρηση και πίσω από όλα φυσικά κρύβεται ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Ανδρέας Δαρετζής, και ότι χωρίς αυτόν δεν θα γινόταν τίποτα. Έχουμε 250 χορευτές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, από όλα τα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, που χορεύουν μαζί με τους δικούς μας σύλλογους φυσικά εδώ πέρα. Συνεχίζουμε αύριο με το Φεστιβάλ των Φιλαρμονικών, στο οποίο συμμετέχουν οι Φιλαρμονικοί της Νέας Ζύγνης, του Σιδηροκάστρου και του Δημοτήχου. Και τελειώνουμε την επόμενη μέρα με την εκδήλωση που θα κάνουν τα παιδάκια του ΚΔΑΠ και το Ταϊκοντό. Και συνεχίζει η MotoSIF με τους μοτοσυκλετιστές. Έχει γίνει θεσμός πια. Και όσο πάμε, βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Όλοι όσοι έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις χορευτικές επιδείξεις των 12 συλλόγων που συμμετείχαν στην χορευτική συνάντηση και μέσω της μουσικής και του χορού να ταξιδέψουν σε πάρα πολλά μέρη του ελληνισμού. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ πέρα στο τρίτο αντάμωμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέος Ζύγνης Σερών με μοναδικό σκοπό, τι άλλο, την ανταλλαγή των ηθών και των εθίμων της πατρίδας μας, της Μακεδονίας, αν θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο, να ανταλλάξουμε πολιτισμούς, να ανταλλάξουμε ιδέες και αν μη τι άλλο να γνωριστούμε και με τους συλλόγους, γιατί τη δύσκολη εποχή αυτή που ζούμε, αυτό που μας κρατάει πραγματικά είναι η παράδοσή μας, η θρησκεία μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Με τη στήριξη του Δημάρχου, της κοινοφελούς επιχείρησης, πολλών φίλων, προσωπικών, εθελοντών και συνοδών, καταφέραμε την τρίτη χρονιά να την κάνουμε μια όμορφη καλοκαιρινή εκδήλωση. Ευχαριστώ όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν και συμμετέχουν και μας τιμούν με την παρουσία τους κάθε χρόνο. Ναι, να... Φεστιβάλ χορευτικών συγκροτημάτων, παραδοσιακών συλλόγων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και αξιόλογο, πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων και του Δήμου Νέας Ζύγνης κυρίως.